Έγινε γνωστό από προηγούμενη ενημέρωση που κάναμε ως Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού. Είχαμε προγραμματισμό για να παρουσιάσουμε διαδικτυακά τα μουσεία που διαχειρίζεται και ανήκουν στο Δήμο Κομωτινής. Το ξεκίνημα έγινε πριν από 10 περίπου μέρες, όπου παρουσιάσαμε το μουσείο, το λαογραφικό που ανήκει στο Μορφωτικό Όμιλο Κομωτινής, αλλά το διαχειρίζεται από το 2016 η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού του Δήμου Κομωτινής. Και στη συνέχεια τώρα, και όπως βγάλαμε και το δελτίο, το ενημερωτικό, την Παρασκευή έχουμε τη δεύτερη παρουσίαση, που είναι το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, που ανήκει στον Δήμο Κομωτινής και βρίσκεται στο χωριό Πάνδροσος, περίπου 10-12 χιλιόμετρα από την πόλη. Την παρουσίαση θα κάνει αρχαιολόγος, μουσιολόγος, κυρία Νάγια Δαλακούρα, και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό για να μπορέσει να γίνει η πληροφόρηση όχι μόνο σε εμάς τους δημότες της Κομωτινής, του Δήμου Κομωτινής, αλλά και εκτός του νομού μας, να γίνει γνωστό ότι υπάρχει ένα Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και να έρθουν να το επισκεφτούν. Θα συνεχίσουμε και περίπου στα μέσα του Μαΐου θα τελειώσουμε με την παρουσίαση των μουσείων μας, παρουσιάζοντας τα δύο άλλα, που είναι το μουσείο, το Αρχοντικό Σκουτέρι, Δίντσογλου Σκουτέρι, και η Πινακοθήκη, η Παπαδρίαλιος Πινακοθήκη, και νομίζω ότι είναι μια καλή ευκαιρία για να γίνουν γνωστά τα μουσεία μας. Θεωρώ ότι η Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού, έχοντας αυτή τη δυνατότητα μόνο διαδικτυακά, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και κάνει διάφορες δράσεις, γιατί πρέπει και να γίνονται αυτά. Είτε είναι με τα μουσεία, κάναμε κάποιες συναυλίες, παρουσιάσαμε παραμύθια για τα παιδιά, και θεωρούμε ότι έχουμε και άλλον προγραμματισμό, έχουμε σχέδια και στην περίοδο των Ελευθερίων να γίνουν αρκετά πράγματα, και όπως δείχνουν τα πράγματα, μάλλον πάλι διαδικτυακά. Και γι' αυτό το λόγο, κάθε φορά που θα είναι να κάνουμε μία παρουσίαση, θα ενημερώνουμε τον κόσμο για να έχει την πληροφορία.